Καλησπέρα, είμαι Άγγελος, είμαι βίντεο. Λοιπόν, αυτή την ανάλυση την είχε υποσχεθεί εδώ και λίγο καιρό και όπως έχετε καταλάβει και όπως ξέρετε και από τις άλλες φορές προσπαθώ όσο μπορώ τουλάχιστον για το κανάλι μου στο YouTube επειδή βρίσκεται σε ενωτική πορεία που έχετε καταλάβει προσπαθώ όσο γίνεται και όσο μπορώ τις υποσχέσεις μου σχετικά με το κανάλι μου να τις κρατάω. Για να μπορέσω, γιατί έτσι θα με έχει στη ζωή μου στη συνέχεια. Πρέπει να κρατάω υποσχέσεις που δίνω στους πραγματικούς θεατές, στο YouTube, στην οικογένειά μου, στις δουλειές μου, σε όλα. Ήθελα να το αναφέρω αυτό, μια και το ανέφερα στην αρχή. Λοιπόν, έχετε δει τον τελευταίο χρόνο, φέτος ειδικά, γιατί τώρα επανέβαζω και τα βίντεο shorts, στο κανάλι μου έχετε δει ότι σε περισσότερα από αυτά τα βίντεο σόρ που έχω ανεβάσει, τουλάχιστον τα μισά από αυτά που έχω ανεβάσει στο κανάλι μου, τρολάω τον καιρό. Μπαίνω και λέω εκεί τον καιρό, και τη βροχή, και δεν βρέχει, δεν χιονίζει, δεν έχει αέρα, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Είναι αυτό που λέμε, τρολ. Τρολάω τον καιρό. Φέτος ήταν ο χειμώνας, ήταν ο πιο ζεστός χειμώνας ever. Από τότε που ήρθα σε αυτόν τον πλανήτη, από έναν άλλο πλανήτη, δεν έχω δει και τέτοιο καιρό, ειδικά το χειμώνα. Αυτό που με παρασύρμισε φέτος ήταν η άνοιξη. Η άνοιξη, παιδιά, είναι κάπως φυσιολογικό να έχει υψηλές θερμοκρασίες. Άρα αυτό εμένα που με παρεξένεψε αρκετά φέτος ήταν συνθήκες στο χειμώνα. Δηλαδή, να μπαίνεις μέσα στο χειμώνα, δηλαδή μέσα στον Δεκέμβριο-Ιανουάριο που είναι οι πιο κρύοι μήνες του χρόνου και να έχει 28 και 30 βαθμούς, να έχει 30, 28 άρα 25. Μετά από εκεί δεν λες, μήπως κάτι συμβαίνει, μήπως είναι λίγο αφύσικο. Αυτό σκέφτηκα εγώ. Από την πρώτη μέρα που έκανα ένα βίντεο short πάνω στον καιρό. Και φυσικά πέρα από τα βίντεο short που έχω κάνει, έχω αναλύσει και την κλιματική αλλαγή, την μέση πλανήτη, την τύπα του όζοντος. Για την τύπα του όζοντος, παιδιά, έτσι θα σας πω τώρα σε ένα easter egg, έχω κάνει βίντεο στο παρελθόν και πολύ πρόσφατα μάλιστα. Έχει ήδη ανέβει στο κανάλι μου, μετά από πολύ καιρό, έχει περάσει τόσο ένα μήνα από το που ανέβασα αυτό το βίντεο με την μερική αλλαγή. Μπορείτε πάντα να το βρείτε στο κανάλι μου. Είναι ήδη ανεβασμένο, οπότε έχει πάει και προβολές, οπότε θα σημαίνει ότι ήταν επιτυχημένο. Επιτυχημένο. Γενικά, παρατηρώ, μάγκες ότι το κανάλι μου αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ενωτική πορεία. Δηλαδή, συνεχώς ανεβαίνουμε. Και αυτό είναι γεγονός πλέον. Πλέον, παιδιά, το έχω πατηρήσει και είναι και πλέον είναι γεγονός ότι πλέον θα ανεβαίνουμε. Θα έχουμε συνέχεια μόνο ανωδική πορεία, όχι καθοδική πορεία, μόνο ανωδική. Γιατί όλα μου τα βίντεο έχουν επιβολές. Και ειδικά και τα βίντεο short που έχω ανεβάσει, ρε φίλε, έχουν τις περισσότερες επιβολές από οποιοδήποτε άλλο βίντεο που έχω ανεβάσει. Ακόμα και από τις αναλύσεις που ανεβάζω δεν έχουν τόσο πολύ στα κανονικά μου βίντεο, αλλά περισσότερο έχουν τα shorts που έχω ανεβάσει. 400 προβολές, 500 προβολές, 1000 προβολές, 2000 προβολές, κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτό απλά σας το λέω σαν ένα fun fact για να μπορέσετε να δείτε το βίντεο με την κλιματική αλλαγή που έχω ανεβάσει. Στην σημερινή μας ανάλυση δεν θα μιλήσουμε τόσο πολύ για την κλιματική αλλαγή, αλλά κυρίως για τον περίεργο καιρό και τις φυσικές καταστροφές. Γιατί φέτος, παιδιά, ήταν μια χρονιά γεμάτη φυσικές καταστροφές, γεμάτη από την οργή της φύσης, γεμάτη από την οργή των στοιχείων της φύσης. Πλημμύρες, καταιγίδες, ηφαίστειες, σεισμοί, τσουνάμι, ανεμοστρόβιλοι, τυφώνες, τοπικοί κλόνες, να το πούμε κανονικά. Και μετά και άντε, ας πούμε λίγο και τις ασθένειες, γιατί έχουμε και ασθένειες. Είχαμε μενιγκίτιδα, είχαμε κορονοϊό, COVID-19, είχαμε τώρα που γίνεται τώρα στην εποχή της ειδήσης που ξέρω και εγώ από τις γνώσεις που έχω μάθει το δάκι πυρετό,
που είναι παρόμοιο με την ελονοσία, θυμίζει λίγο, και ήταν έμπολα. Βέβαια, ο έμπολα προκαλεί και παραμορφώσεις, ενώ ο έγκυος αιτής προκαλεί πυρετό και θάνατο. Φυσικά και ο έμπολα προκαλεί θάνατο. Αν αντιμετωπίσεις από την πρώτη στιγμή που ξεκινάει την εισβολή ο ιός του έμπολα στον οργανισμό ενός ανθρώπου, ενός ζώου, τότε είσαι καταγραμμένος να πεθάνεις. Ενώ αν κάνεις λίγο πιο κράτη και μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις νωρίς, από το onset, τότε μπορεί και να ζήσεις. Και στο εκεί πυρετό ζεις, αν το αντιμετωπίσεις γρήγορα. Αλλά και αυτή είναι και σε μια απλή ρήπη, παιδιά. Αν δεν αντιμετωπίσεις τη ρήπη σύντομα, μπορεί και να πεθάνεις. Ειδικά τότε που η γρήπη ήταν γνωστή με την πρώτη ονομασία με τον όρο Ισπανική γρήπη στην εποχή του 1918-1919, που είχαμε 40 εκατομμύρια νεκρούς από τη γρήπη, ήταν την άλλη φάση. Γιατί τότε δεν είχαν εμβόλιο, ούτε καλά νοσοκομεία. Influenza A virus. Είτε έναν ή ένα, influenza virus, έτσι λέγεται ο ιός της γρήπης. Influenza. Με την ονομάτισα από την Ισπανία. Γιατί στην Ευρώπη είχαμε τους νεκρούς από την Ισπανική γρήπη 1918-1919. Και έχει πάει το όνομα της από την Ισπανία. Λοιπόν, πίσω στο θέμα της του καιρού. Λοιπόν, σίγουρα φέτος το πιο άσχημο και το πιο τραγικό φαινόμενο που είχαμε φέτος σχέση με άλλες χρονιές ήταν η πλημμύρα στη Θεσσαλία, που είχαμε και 24 νεκρούς. Από τον Ντάνιελ. Τον Ντάνιελ το θυμάστε, σας έκανα βίντεο από την αρχή που χτύπησε ο Ντάνιελ την Θεσσαλία και το Βόλο και την Θεσσαλονίκη και την Καρδίτσα. Το έκανα από την αρχή για να το καλύψω, γιατί ήθελα να το καλύψω. Ήταν προφανές εικόνες. Σας έχω δείξει και βίντεο και φωτογραφίες από τις εικόνες στην Θεσσαλία. Με τον Ντάνιελ. Παιδιά, το έχω πει ένα τώρα φορές, θα το πω και τώρα για να μπορέσω να μην έχουμε τίποτα μπερδέματα. Ο Ντάνιελ, παιδιά, δεν είναι τροπικός κυκλώνας, είναι καταιγίδα. Άλλο ο τροπικός κυκλώνας, άλλη καταιγίδα. Καταιγίδα έχουμε βροχές, ενώ ο τροπικός κυκλώνας έχουμε και βροχή και άνεμους. Ενώ σε καταιγίδες έχουμε κυρίως βροχές. Και αυτό που το ξεχωρίζει πολύ, πολύ εμφανισιακά είναι ότι οι τροπικοί κυκλώνες χτυπάνε στις τροπικές περιοχές, δηλαδή τις περιοχές που βρίσκονται κάτω από τον σημερινό. Δηλαδή, Νότια Αμερική, ΗΠΑ, Ασία, Αφρική. Χτυπάνε τις χώρες και τις υπήρους που είναι μέσα, που βρίσκονται πιο κοντά στον σημερινό. Ας πούμε, η Βραζιλία είναι ένα παράδειγμα. Η Αμερική, είπα, είναι ένα παράδειγμα. Η Κίνα είναι ένα παράδειγμα. Η Ιαπωνία είναι ένα παράδειγμα. Η Ελλάδα δεν έχει τοπικό κλίμα. Αλλά αυτό δεν σταματάει. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έχουμε τοπικούς κυκλώνες δεν θα έχουμε καθόλου κυκλώνες, δεν θα έχουμε τίποτα ή θα είμαστε τελείως μεγάλο καιρό όλο τον χρόνο. Τα έχουμε απλά και οι τοπικές καταιγίδες έχουν και αυτό το άλλο το γεγονός, ότι οι τοπικές καταιγίδες ακούγονται πολύ μία με δύο εβδομάδες, ενώ ο Ντάνιελ δεν έδειξε μία εβδομάδα. Άλλα, μπορεί να διαρκέσει και μόνο μία μέρα και να έχουμε τον μισό νεκρό στην μία μέρα. Γίνεται, γι' αυτό μπορεί να μην είναι μεγάλες, αλλά να έχει μεγάλη ένταση. Peak intensity που λέμε. Το peak intensity είναι η βαρομετρική πίεση του κυκλώνα και το πόσο υψηλή βαρομετρική πίεση έχει. Peak intensity είναι η ένταση του. Peak σημαίνει κορυφή της έντασής του. Peak intensity. Βέβαια, ο Ντάνι δεν είχε μεγάλη βαρομετρική πίεση, είχε λιγότερο από 900 MPa. Μεγαμπάρλα, όλοι βασικά. MPa είναι την απόσταση των τόσων στο διάστημα.
Μεγαμπάρς λέγονται στην σκαρτιστική. Είχε λιγότερο από 700 μεγαμπάρς ένταση επικίνδυνη στη ο Ντάνιελ. Ενώ ας πούμε η Κατερίνα το 5 είχε πάνω από 900. Η Κατερίνα έγινε σε 2 εβδομάδες στην Νέα Ορλεάνη που είχαμε τους νεκρούς. Άρα, βέβαια, κυρίως όμως πέρα από τους τοπικούς κυκλώνες, οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζεύονται για τους αναμοστρόβιλους, που είναι επίσης το τρομακτικό φαινόμενο. Βέβαια, οι αναμοστρόβιλοι είναι εντυπωσιακό φαινόμενο, αλλά δεν διαρκούν πολύ. Δηλαδή, σε 20 λεπτά, 30 λεπτά το πολύ, θα έχει καταστραφεί τελείως, θα έχει τελειώσει. Αλλά δεν σημαίνει ότι διαρκεί καθόλου, δεν θα έχουμε και νεκρούς και καταστροφές. Γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, μπορεί να διαρκέσει μία ώρα και να έχει, όπως ο Ντάνιελ στη Θεσσαλία, να βρέχει ασταμάτητα για μία ώρα συνεχόμενα κατά τις βροχές και να έχουμε πλημμύρες και προβλήματα. Εντάξει, παιδιά, ο Ντάνιελ ήταν κάτι πρωτοφανές για τα ελληνικά χρώματα. Ήταν κάτι από τα πιο. Από τα πιο πρωτοφανή φαινόμενα που έχουν χτυπήσει ever την Ελλάδα. Μόνο ας πούμε και πέρα από το Ντάνιελ, μόνο οι πυρκαγιές στο μάτι έχουν ξεπεράσει τον αριθμό των νεκρών που είχε η πλημμύρα του Ντάνιελ στη Θεσσαλία και ακόμα και η πλημμύρα της Μάνδρας στο 17. Ότι άλλο είπα πυρκαγιά στα μάτια, να μην ξεχάσω να το αναφέρω, παιδιά, προσοχή. Μέσα από αυτό το βίντεο που κάνω για τον καιρό, θέλω λίγο να σας επιφυλάσω λίγο την προσοχή σας. Παιδιά, τώρα από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο είναι η ελληνική περίοδος. Φέτος είχαμε πυρκαγιές στα Χανιά για πρώτη φορά, τον αρχής Μαΐου. Δεν είχαμε νεκρούς, ούτε μεγάλες καταστροφές στη σπίτια. Αλλά προσοχή, μην βάζετε φωτιές, μην καίτε πράγματα, μην καίτε χόρτα, μην καίτε σκουπίδια, μην καίτε κορμούς, μην καίτε φλοιούς, μην καίτε κλαδιά, μην καίτε σκουπίδια, μην καίτε άξια πράγματα, μην καίτε τίποτα. Αφήστε τα για μια άλλη φορά, ή τουλάχιστον να πάτε να τα κάψετε κάπου αλλού που είναι ασφαλισμένο μακριά από τα δάση, σε ένα οικόπεδο, ας πούμε, μέσα στην πόλη. Μάλλον τώρα δεν έχει αέρα για να λέμε ότι θα γίνει πυρκαγιά τρομερή. Αλλά πάνω κάτω πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τις πυρκαγιές. Διότι θα έχουμε τρομακτικά φαινόμενα. Είδε τι γίνεται πέρυσι στον Εύρο, στην Άνδρο, στη Ρόδο, στο Λουτράκι, στη Μάνδρα, στον Κουνταρά. Βαρά που το λένε αυτό, δεν ξέρω. Πρόπεση Βαριμπόπη, στην Εσωκριονέρη, στην Ευρώπη Πολιτεία, στην Κρήτη και στο Μάτι. Το Μάτι είναι πιο τρονό παράδειγμα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Είναι πρωτοφανές περιστατικό το Μάτι, τους 100 νεκρούς. Όχι 100, 102 νεκρούς είχε το Μάτι, 102 νεκρούς. Γαλλία στο μάτι ήταν πρωτοφανές. Την ταγωδία στο τέπι που δεν έχω κάνει και αναλύσεις δεν μετράω γιατί δεν ήταν φυσική καταστροφή, ήταν ανθρώπινο λάθος. Βέβαια όμως και στην ταγωδία στο τέπι είχαμε και εκεί πολλούς νεκρούς. Αυτό ήταν πέρυσι, το 23. Φεβρουάριο του 23. Πάμε λίγο να αρχίσουμε λίγο στον καιρό. Ότι στο Πακιστάν τώρα και στην Ινδία έχει 50 βαθμούς. Εδώ έχει 30 ή 35. Τώρα αυτές τις μέρες θα έχει το επικίνδυνο γιατί που λέμε πέμπουν στους κυκλώνες στη ζέστη. Στο Πακιστάν πάνε όλοι μέσα στους ποταμούς. Καλά, εκεί δεν κολυμπάς, ούτε με σφαίρες. Αλλά τα νερά είναι βρώμικα μέχρι του σκοτωμού. Πώς είναι ο Γάγκη στην Ινδία, καλά, στην Ινδία στο Γάγκη πάνε οι κολυμπάνε οι Ινδοί. Ελά, σε αυτά νερά δεν μπαίνω, ούτε με 100 βαθμούς δεν μπαίνω. Ούτε να υδρώνω και να μαδάω σε τρελός, δεν μπαίνω σε αυτά νερά με τίποτα. No way, no way. Με τίποτα. Δεν θα κολλήσω και ένα έμπολα.
Έκανα δόγκιο πυρετό γιατί θα γίνει χαμός από κονούπια. Και αυτοί είναι λίγο πιο συσκευμένοι με αυτές τις ιώσεις, γιατί είναι από εκεί που έρχονται. Ο δόγκιος πυρετός από την Ινδία και από το Πακιστάν που έρχεται. Ενώ ο έμπορα είναι από την Αφρική. Μια σχέση. Αλλά μπορεί να επεκταθεί και σε πολλές περιοχές. Σε πολλές χώρες βασικές περιοχές, χώρες. 5 βαθμούς στο Πακιστάν. Χιονοθύελες και χαλάζει στο Καναδά. 30 βαθμούς στην Ελλάδα. Τσουνάμι στην Ιαπωνία. Τότε που είχαμε και το σεισμό στο νότο την πρωτοχρονιά του 24. Τρυφές θεωρέκιαρνες στην Ισλανδία. Πήγαινε να έχουμε νεκρούς και το... Βασικά τα ηφαίστεια της Ισλανδίας είναι πολύ εντυπωσιακά γιατί δεν εκδίνονται με την τέφρα. Σπάνια έχουμε αίτηση ηφαίστειου στην Ισλανδία με την τέφρα. Γιατί είναι άλλο τύπο οι λιθοφυρικές πλάκες πάνω από την Ισλανδία έχουν άλλη φύση και οι κυρίες στα ηφαίστεια της Ισλανδίας είναι ιδιαίτερες γιατί δεν εκδίνονται με... είναι το Hawaiian τύπο. Hawaiian τύπο είναι αυτή με τη λάβα. Δεν εκδίνεται τέφρα, εκδίνεται λάβα. Καλά, τέφρα γίνονται σαν τα ηφαίστεια. Είτε με λάβα είτε χωρίς λάβα, πάντα. Η τέφρα είναι πάντα είναι το πιο προφανές συστατικό μια ηφαιστιακή έκρηξη. Απλά τα περισσότερα ηφαίστεια στην Ιταλία, όπως και στη Χαβάη, ας πούμε, ή στην Ιταλία, σαν το Στρομπόλι ή άλλο άλλα ηφαίστεια στην υπόλοιπη Ευρώπη, γίνονται με λάβα, κυρίως. Χαβάιαν τύπου. Λάβα. Και λάβα που τρέχει, που μπορεί να πάει και με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αν σε πιάσει λάβα, δεν ξεφεύγεις με τίποτα. Θα λιώσεις εκείνη τη στιγμή. Τι γίνεται, άμα είσαι ένα παπούτσι μέσα στη λάβα ενός ηφαιστείου, όχι στην Ιλανδία, οποιαδήποτε ηφαίστειο που γίνεται με λάβα, θα λιώσεις το παπούτσι τελείως. Το πάκι το απόδοση θα υποστεί γάματα. Θα πάρει φωτιά, θα λαμπαδιάσει. Τόσο, το ηφαίστειο δεν είναι θέμα του καιρού. Εφέστε πως τα ελέγξεις, θα κραγεί ο κόσμος να χαλάσει. Δηλαδή, αν είναι να προβλέψουμε μια εφαιστιακή έκρηξη, ας πούμε στο Ρέκιαρνες, στην Ισλανδία που είναι τώρα, κάπως μπορούμε να πούμε το προβλέψαμε. Αλλά δεν προβλέψαμε την ένταση της λάβας. Η λάβα είχε λείψει με τη μισή περιοχή από το εφέστε Ρέκιαρνες. Δεν έχουν ούτε να τερματίσει ούτε νεκρούς. Θυμίζει λίγο το Χιεϊμάι το 1973. Που είχαμε ένα νεκρό. Αλλά είχαμε το Χιεϊμάι να είναι νησί στην Ισλανδία. Εσωτερικά της Ισλανδίας. Και είχαμε εξεράγει τη φέση του Έλτφελ το 1973. Και είχαμε ένα νεκρό και κενώθηκε όλο το χωριό Χιεϊμάι. Η φέση σταμάτησε να εκκρίνεται, αλλά η λάβα κατέστρεψε το μισό οικισμό. Το χωριό αυτό. Και αυτή τη φέση το Χιεϊμάι εγκρίθηκε με λάβα. Και όχι τόσο πολύ με τέφρα. Λοιπόν, για το Ρέκιαρνες, τα ηφαίστεια της Ισλανδίας θα κάνουμε σε χωριστό βίντεο μέσα στους επόμενους μήνες. Οπότε να το περιμένετε και αυτό. Θα κάνει punk το ηφαίστεια αυτό. Η ανάλυση αυτή. Λοιπόν, τώρα πίσω στον καιρό. Ότι έχουμε 5 βαθμούς στο Πακιστάν, 5 βαθμούς στην Ινδία. Καλά, φαντάζομαι, 5 βαθμούς δεν μπορεί να πατήσει ξυπόλυτος. Και πατάνε με ξυπόλυτη σχεδόν. Θα κάνεις αυτό. Κάπως έτσι θα κάνεις. Κάπως έτσι. Δεν μπορείς να πατήσεις. Εδώ, με 4 βαθμούς, νομίζεις ότι θα κάνει το πόδι σου, θα πάρει φωτιά. Ρίξτε τι θα γίνεται εκεί με τους 50 βαθμούς. Εκεί στις μεγάλες πόλεις όπως την Δελχή και την Λαχώρη έχουν ποτάμια, ας πούμε το Γάγκη έχουν ήδη. Μπορούν να αναδρυστούν λιγάκι, αλλά δεν είναι για πιο τίμια νερά για κολύμπη και για βουτιά. Πάνε βουτιές, αλλά δεν είναι τα νερά κατάλληλα, είναι μολυσμένα. Τα έφερα και προηγουμένως, τα αναφέρω και τώρα. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε ποταμούς για να κάνουμε μπάνιο ακόμα στην Αθήνα τουλάχιστον. Και φαντάσου στην Θεσσαλία, μετά τη φημία του Ντάνιελ,
Τα νερά δεν είναι ακόμα σε μισθή πλήρως. Ακόμα κάποιοι, υπάρχουν κάποια κομμάτια νερού στα χωράφια, στα χωρία που πεπλήσαν από τον Ντάνιελ. Και μετά από τον Ελίας. Είχαμε και τον Ελίας, που ήταν δύο καταιγίδες. Ο Ελίας ήταν πιο σύντομη βασικά, όχι τόσο έντονη. Φαντάσου όμως, ο Ντάνιελ είχε 23 νεκρούς στην Ελλάδα και στη Λιβύη είχε 10.000. Πού το πας αυτό? 11.000 παιδιά, 11.000 νεκροί. Μόνο στην Λιβύη. Αλλά τεράστια διαφορά. Γιατί αν τυπούσε μια πλημμύρα μεγάλη την Αθήνα θα είχαμε και εδώ πολλούς νεκρούς. Αλλά είχαμε την τύχη να το πούμε ότι ήμασταν τυχεροί, τη φινά την κλειδώσαμε. Ότι είχαμε η πλημμύρα του Ντάνι χτύπησε ένα χωριό. Που τα χωριά δεν έχουν, ειδικά αν είναι αργατικημένα, δεν έχουν νεκρούς τόσο πολλούς. Αν τυπούσε το Βόλο όλη η πλημμύρα θα είχαμε πιο πολλούς νεκρούς. Είτε ακόμα και την Αθήνα και την Πάτρα, είτε τη Θεσσαλονίκη. Η άλλη μεγάλη πόλη της Βόρειας Ελλάδας. Τι άλλο, να συμπληρώσω, έχω κάτι άλλο να πω. Είμαι για το Πακιστάν. Σας λίγο, στην αρχή λίγο έκανα πολύ Ιράν στην αρχή. Αλλά για τις πυρκαγιές τουλάχιστον που είναι η κύρια απειλή του καλοκαιριού. Η πυροσβεστική είναι ήδη στο πόδι. Αλλά η πυροσβεστική ποτέ δεν θα μεταμένει στο πόδι. Είναι πως ότι ακόμα και δεν έχει πυρκαγιές. Απέλα φέτος οι πυρκαγιές είναι το κύριο θέμα που θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό ακόμα. Ειδικά από τη στιγμή που πάνε όλοι και βάζουν φωτιές στο ακέραιο, τότε εκεί βέβαια πρέπει η πυροσβεστική να έχει το νου της και η αστυνομία. Πρέπει να έχει τα μάτια της 14, τα μάτια ανοιχτά, για να μπορέσουμε να προλάβουμε την καταστροφή και την ζημιά. Αλλά βέβαια να δώσω τώρα αν είναι απροσπέραστο, τότε τι μάτια να έχεις, γιατί δεν μπορείς να περάσεις καθόλου. Θα περάσεις με αεροπλάνο. Με τα αεροπλάνα που ρίχνουν τα νερά από τον ουρανό. Μόνο με αυτόν τον τρόπο πας σε ένα απροσπέραστο δάσος που δεν μπορείς να πλησιάσεις. Ας πούμε στις πλαγιές της Πάνθας δεν μπορείς να πλησιάσεις με πυροσβεστικό ούτε με άνθρωποι με νερά. Οι πυροσβεστές είναι ορειβάτες, πυροσβεστές είναι. Δεν μπορείς να πλησιάσεις. Με κανέναν γνωστό τρόπο. Μόνο με αεροπλάνο ή με ελικόπτερο μπορείς να πας να πλησιάσεις. Που αυτό μόνο του είναι λίγο τραγικό. Γιατί μπορεί να έχουμε 10 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροπλάνα και να μπορούν μόνο 2 αεροπλάνα να πλησιάσουν για να μην μπορούν να πλησιάσουν τα 10 πυροσβεστικά οχήματα. Τα φορτηγά, τα πυροσβεστική. Όχι, τα φορτηγά, τα πυροσβεστικά. Εντάξει, παιδιά, προσοχή θέλει, το ξαναλέω, θέλει προσοχή. Μην βάζετε άνθρωποι φωτιές. Ούτε γκριλ, ούτε τσιγάρα, ούτε αναπτύρες. Κάτσετε, αν πάρετε μια δρομή στον δάσο, μην πάρετε αναπτύρα μαζί σας. Ούτε τσιγάρα, κάνε μια μικρή παύση από το τσιγάρο, αν είστε καπνιζόντες. Μην καπνίσετε για 2 ώρες. Για να σώσετε ένα δάσο από μια βέβαια πυρκαγιά. Για τώρα με τη ζέστη και τον αέρα. Εντάξει, όπως ξέρετε, οι πυρκαγιές δεν είναι μόνο από ανθρώπινο λάθος, βρήκε μόνο να πάρει φωτιά. Για να μπορέσει να το αναγεννήσει η φύση ξανά από την αρχή στις 30 χρόνια, ας πούμε. Έτσι, υπερβολικό λίγο αυτό που είπα, αλλά γίνεται γι' αυτό. Πολλές φορές ένα δάσος πρέπει να πάρει μόνο του φωτιά. Χωρίς να υπάρχει κάποια πιθανή αιτία από τον άνθρωπο, ας πούμε. Είναι πλέον πρωτοφανές ότι οι περισσότερες πυρκαγιές στη σύρανη σε έναν πλανήτη μας, στον εξωτερικό, να έχουν πάρει φωτιά από ανθρώπινο λάθος ή από εσκεμμένα, από εμπειρισμό. Ξέρετε τι κάνουν τόσο πολύ οι Ιράντες για τις πυρκαγιές? Τώρα είναι η πιο κρίσιμη περίοδος. Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος είναι η πιο κρίσιμη περίοδος για τις πυρκαγιές σε όλο τον πλανήτη. Ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε τόσο καλό κλίμα. Οπότε, για να μην έχουμε τίποτα θανάτου ή τίποτα προβλήματα, καλύτερα μην κάνετε τίποτα από αυτά που ανέφερα προηγουμένως για να μπορέσετε να προστατεύσουμε την παράδοση μας και την Φλωρίδα και την Πανίδα της Ελλάδας. Φυσικά και όλες τις υπόλοιπες της Ευρώπης. Δεν κρυβάνε μόνο στην Ελλάδα. Με πέρυσι είχαμε και την Φλωρίδα και στη Ρόδο και τα υπόλοιπα που ανέφερα, αλλά και στην Χαβάη που είχαμε 100 νεκρούς. Παιδιά, οι πυρκαγιές στη Χαβάη μας ήταν πολύ ντομάτι. Ήταν παρόμοια φάση. Είχαμε εκεί
120 νεκρούς είχαμε στη Χαβάη, 102 είχαμε στο Μάτι. 18. Α, το Μάτι ήταν άλλη φάση. Ήταν 9 πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή. Α, παιδιά, στο Μάτι έχω πάει τις φορές. Είναι ωραία περιοχή. Πριν την Πικαγιά φυσικά. Δεν την Πικαγιά γίνει αυτά να πάνε. Κατοικείται, αλλά το μέτρο μέρος του οικισμού έχει διαλυθεί τελείως από την Πικαγιά. Και μάλιστα, όσοι ξέρετε, όσοι έχετε διαβάσει, έχετε μελετήσει, όπως εγώ, ας πούμε, η Πικαγιά στο Μάτι δεν ξεκίνησε από το Μάτι, από τον Νέο Βουτσά, Γινέτα, Μέγαρα, και από εκεί επετάθηκε στο Μάτι. Ο Νέος Βουτσάς και το Μάτι είναι κοντά. Είναι γύρω στα 20 λεπτά απόσταση. Επίσης τον Αύγουστο του 23 είχαμε για τις πυρκαγιές στην Αλεξανδρούπολη, στον Εύρο. Είχα εκεί τεράστια έκταση. Κάποιες όσο είναι σχεδόν όλοι Σύρος και Μύκονος, κάποιες και έκταση στον Εύρο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όσο είναι η Μύκονος. Μύκονος είναι νησί. Μεγάλο σχετικά. Και η πυρκαγιά στον Εύρο έκαψε περιοχή όσο είναι η Μύκονος. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πόσο πολύ έντονες και όσο πολύ καταστροφικές με μια πυρκαγιά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Καταλαβαίνετε. Γεια σας. Καταλαβαίνετε. Την ένταση της πυρκαγιάς. Και μάλιστα πέρυσι κινήρμισε και το δικό μου σπίτι να κάτσει στραφή από την πυρκαγιά. Στο γουρουτράκι. Έχω κάνει ένα σωρό βίντεο για αυτό. Δεν τα κάνω άλλο. Λυπάμαι. Ήταν μια απονεμένη ιστορία αυτή με το γουρουτράκι. Γιατί ήταν μια από τις πραγματικά φορές που ανησύχησα. Χαίστηκα πάνω μου από το φόβο. Μην πάρει φωτιά η περιοχή. Γιατί σας έχω δείξει έτσι κι αλλιώς. Κάνει και μια περιοχή πολύ κοντά στο σπίτι μου, στο Λουτράκι. Σας έχω δείξει. Είστε βίντεο που έχω κάνει, στο Λουτράκι. Ελπίζω να μην ξαναγίνει αυτό καθόλου. Ποτέ ξανά. Νομίζω να χαίστηκα πάνω μου. Καθόλου πάνω μου από το φόβο και την τρομάρα. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Μιλήσαμε για τον καιρό, κυρίως τον καιρό και για φυσικές καταστροφές. Έφτασα λίγο σε όλα. Μπορώ να θέλω να κάνω και άλλο βίντεο για φυσικές καταστροφές. Αφού είναι από τις αρέσεις τις αναλύσεις που κάνω. Είναι από τα παιδιά που μου αρέσουν που τα λένε να αναλύω σε εσάς και σε οποιοδήποτε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μένετε μέχρι το τέλος και παρακολουθήσατε. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!